Κολλήσε εσύ, αχ, δεν μπορώ άλλο. Αχ, ούτε μπορώ να περπατήσω άλλο. Ούτε κι εγώ. Αυτό είναι το νοτιότερο άκρο του κόσμου του Εσώπου. Η Πίκο, ο Τότσο και ο Φούφου υποφέρουν πολύ από τη ζέστη. Είναι καλά. Επί τη ευκαιρία, δεν θυμάμαι να έχασα λέπη σε αυτό το μέρος. Τα φρούτα σε εκείνα τα δέντρα είναι μπανάνες. Φαίνονται νόστιμες. Πού που θα... Τι είναι αυτό που ακούγεται? Α, ξέρω εγώ. Μου είπε κάποτε ο πατέρας μου πως στη ζούγκλα ζουν φοβεροί και τρομεροί κυνηγοί κεφαλών. Να τρέξουμε, παιδιά, γρήγορα! Δεν μου φαίνεται το χωριό κυνηγών κεφαλών εμένα. Είπα να ακούγεται από εκείνη την καλύβα. Φοβερό μηχάνημα. Πρέπει να είναι τεμπέληδες. Πάντως δεν είναι κυνηγοί κεφαλών. Τι είστε εσείς? Πείτε. Εγώ είμαι η Πίκο. Από εδώ ο Τότσο και ο Φούφου. Ταξιδεύουμε μαζί. Κατάλαβα. Παρακαλώ, βολευτείτε όπου θέλετε. Θα σας κεράσουμε νόστιμα φαγητά. Θα μαγειρέψουμε ό,τι θέλετε. Θα περιμένουμε πολύ ακόμα. Πεινάμε όλοι. Αργεί το φαγητό. Συγγνώμη. Ας τους μαγειρέψουμε κάτι. Συμφωνείτε? Δεν είναι δική μου δουλειά. Ούτε δικιά μου. Ούτε και δικιά μου. Νομίζω ότι θα τους μαγειρεύες εσύ. Όχι, εγώ δεν μαγειρεύω. Είπαν ότι θα μας κεράσουν νόστιμα φαγητά, αλλά δεν μαγειρεύει κανείς. Μα κάποιος θα μαγειρέψει. Έτσι νομίζω, Μην ανησυχείτε. Κάποιος θα μαγειρέψει. Σταματήστε πια! Μονολόγια είστε και καμία πράξη. Πέστε μου, ποιος είναι ο αρχηγός εδώ πέρα? Ο αρχηγός? Ο βασιλιάς θες να πεις? Βασιλιά έχουμε εδώ. Ο Θεός των βουνών έχει επιλέξει ένα βασιλιά. Ο Θεός! Ο Θεός τα φροντίζει όλα για μας. Οι τεμπέληδες δεν κάνετε τίποτα μόνοι σας. Έτσι μάλλον. Τα τώρα θύμωσα πολύ. Πάμε να μιλήσουμε με το Θεό των βουνών τώρα αμέσως. Ναι, θέλω να φάω νόστιμα φάγητα. Να του ζητήσουμε να διαλέξει άλλο βασιλιά. Πάμε! Πάμε! Έχει και άλλες κάλλες. Όπου αρχίζω να φοβάμαι. Φτάσαμε επιτέλους. Τη μεγάλη πύλη. Άνοιξε! Άνοιξε! Αχού, φοβάμαι πως δεν μπορούμε να την ανοίξουμε, Πίκο. Ακουγιέται! Ακουγιέται! Πάμε, πάμε! Έκουσε, μας θέλουμε να σου ζητήσουμε μια χάρη. Πίκο, νομίζω ότι εκεί είναι ο Θεός, εδώ, να. Κι εγώ έτσι νομίζω. Αλήθεια! Έκανα λάθος. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Για μια ακόμα φορά, Θεέ μου, θέλουμε να σου ζητήσουμε μια χάρη. Σε παρακαλούμε. Θεέ μου, θέλουμε νόστιμα φαγητά, δώστα μας. Όχι, είναι προσφορές. Παράξενο όμως. Θυμάται τώρα ο Θεός. Θεέ, ξύπνα, σε παρακαλώ. Σωστά. Ξύπνα. Είναι τεμπελιά να κοιμάσαι. Ξύπνα, Θεέ μου. Έλα, σε παρακαλώ. Ξυπνάει, Φούφου, συνέχισε, ξύπνησε. Όπω! Κούκλα είναι! Μα τι βλάκες που είμαστε! Πώς την πάθαμε έτσι? Δεν μπορώ να πιω άλλο. Θεός είναι μεθυσμένος. Θεός είναι αυτός η μαΐ μου. Καλά είναι! Είναι αδύναμη όμως. Απογοητεύτηκα! Δεν έχει καμία διαφορά από τους τεμπέληδες πατέρες. Τι τρέχει, ποιοι είστε εσείς? Ήρθαμε εδώ για να σου ζητήσουμε μια χάρη. Χάρη, από μένα? Δεν πρέπει να βασίζεστε στο Θεό. Είμαι απασχολημένος, ελάτε αργότερα. Ήσασταν μεθυσμένος και κοιμόσασταν. Κάνε
μας μια χάρη! Φίλεψε μας νόστιμα φαγητά, πεθαίνω της πείνας μου! Εντάξει, θέλετε να σας στείλω τον βασιλιά των λατράχων, έτσι? Ακριβώς! Τους έχω στείλει κάποιον, τέλος πάντων. Θα σας στείλω άλλον, γυρίστε στο χωριό και περιμένετε, έτσι? Αυτή είναι η μάσκα της τύχης. Αν προσεύχεστε σε αυτήν 10.000 φορές τη μέρα, θα εκπληρώνετε κάθε σας επιθυμία. Καλή τύχη! Αχ, μαζευτείτε όλοι μπροστά από αυτή τη μάσκα και προσευχηθείτε να μας δώσετε βασιλιά! Ω, κατάλαβα, έρχεται ο βασιλιάς! Ω, βασιλιά, βγες έξω, έξω! Ω βασιλιά βγες έξω. Κουράστηκα, προσευχή σου εσύ τώρα. Βάλτε ξύλα στη φωτιά και θα δείτε μια κόκκινη φλόγα. Από εδώ ο νέος σας βασιλιάς, ο Στόβ. Βάλτε μια κατσαρόλα από πάνω και θα έχετε νόστιμο φαγητό στο λεπτό. Ας προσπαθήσουμε. Ελάτε, ελάτε. Αυτός είναι βασιλιάς. Δημιουργεί μια κόκκινη φλόγα. Σε λίγο θα βράσει νερό και θα μπορούμε να μαγειρέψουμε. Σωστά, σε πολύ λίγο. Καλύτερα να βάλουμε κι άλλα ξύλα. Εντάξει, αφήστε το σε μένα. Έχει ζεσταθεί λίγο. Τέλος πάντων, εγώ είμαι βάτραχος. Θα λιποθυμίσω. Έχω αρχίσει κιόλας να χνίζω. Θα λιποθυμίσω κι εγώ. Ξυπνήστε. Αχ, μόλις ξανάνιωσα. Επέτρεψα στη ζωή. Δεν χρειαζόμαστε κάτι καυτό, δώσε μας άλλον, άλλον! Συγγνώμη, μάλλον θα ευχαριστηθείτε με τον επόμενο, γιατί είμαι εγώ! Αχ, είμαι Θεός! Ναι, αυτός είναι καλός! Είναι καλύτερος από τον Στόου! Ο βασιλιά είναι πολύ άνετος! Ο βασιλιάς κάθισε στο πάτωμα! Είναι άνετα, ο βασιλιάς έγινε παιδί. Ο βασιλιάς είναι πολύ γλυκός καθώς μικραίνει. Ο βασιλιάς εξαφανίστηκε. Πού πήγε άραγε ο βασιλιάς? Χάθηκε. Αξιόπιστο βασιλιά, μη μας θέλεις παράξενους. Πάλι τι εγωιστές που είναι. Είμαι πολύ απασχολημένος. Μη στηρίζεστε σε μένα. Έχω μια ιδέα. Γάτε, πήγαινε να τρομάξεις τους τεμπέληδες βατράχους. Όχι ακόμα. Μπορεί να τελείωσαν οι βασιλιάδες. Οι βάτραχοι δεν δουλεύουν ακόμα, ούτε κι εμείς. Ναι, αλήθεια. Φαίνεται ότι μας κολλήσανε την τεμπελιά τους. Ένας πολύ ξεχωριστός βασιλιάς ο γάτος. Αν μου παραπονεθείτε και γι' αυτόν είστε τελειωμένοι. Αυτός ο βασιλιάς είναι πολύ ιδιαίος. Ναι, αλήθεια. Είναι πολύ επικίνδυνος. Μετά θα έρθει εδώ. Μα για τι πράγμα μιλάς? Ας το βάλουμε στα πόδια.
Βασικά οι βάτραχοι μπορούν να τρέξουν. Ναι, συγχώρεσέ μας. Δεν χρειαζόμαστε βασιλιά, θα δουλεύουμε μόνοι μας. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Έχουν μετανιώσει όλοι. Τον ξέχασα. Ο βασιλιάς γάτος θα πρέπει να έχει αφηνιάσει. Ναι, αυτός. Ορίστε. Αυτός θα είναι ο τελευταίος βασιλιάς. Μια για πάντα. Βλέπετε εσόπου, κοιτάξτε! Ο Θεός μας συγχώρεσε! Αυτός ο βασιλιάς μας έχει ξανάρθει! Επειδή δεν μας βοήθησε, τον στείλαμε πίσω στο Θεό! Είναι λέπη του εσόπου! Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο αναζητώντας το! Εμείς δεν το χρειαζόμαστε! Θα το δώσουμε σε εσάς! Σας ευχαριστούμε πολύ! Εσείς δεν χρειάζεστε βασιλιά! Πολύ σωστά! Δεν πρέπει να βασίζεστε σε βασιλιά! Από εδώ και στο εξής θα τα κάνουμε μόνοι μας! Όλα, όλα, όλα! Πίκο, Τότσο και Φούφου, σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε ακόμα ένα λέπι μου. Τελικά μπορείτε να φάτε νόστιμα φαγητά. Φαίνεται ότι οι βάτραχοι κατάλαβαν πως το να στηρίζεσαι στους άλλους οδηγεί στην καταστροφή. Ανακουφίστηκα. Σας περιμένει όμως μια καινούρια περιπέτεια. Η Πίκο, ο Φούφου και ο Τότσο έφτασαν σε μια κρύα χώρα καλυμμένη με πάγο και χιόνι στα βόρεια του κόσμου του Εσόπου. Ο ουρανός είναι βαρύς. Το κρύος αέρας αρχίζει να φυσάει. Ντυθείτε πολύ καλά, σας παρακαλώ. Προσέξτε, μην κρυώσετε. Μα κάνει κρύο! Ο αέρας κρύος είναι! Παιδιά! Αν θέλετε να πάτε στο χωριό, ανεβείτε σε αυτό το έλκυθρο! Εδώ! Ωπα, ελάτε! Χέρια, σιγά! Για όσοι με χιονωθεί, έλα! Κάθε μέρα το απόγευμα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο εδώ πέρα! Τι είναι το παγκόσμιο κύπελο? Παλεύουνε μεταξύ τους οι άνεμοι! Πολύ μεγάλος μπελάς. Εμείς, ο Βοριάς και ο Πολ, θα είμαστε χωρίς αμφιβολία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχεις δίκιο. Είμαστε πιο κρύοι άνεμοι του κόσμου, έτσι. Εσείς είστε μόνο λόγια και όχι έργα. Μπορείτε να κερδίσετε εμένα και την μπόλα, μπορείτε. Έχεις δίκιο. Θα σας ρίξει πάλι κάτω ο αέρας μου και στο τέλος θα βάλετε τα κλάματα. Θα σκέβεσαι. Θα τα πούμε στον αγώνα. Έρχεται. Παιδιά, κρατηθείτε γερά. Παιδιά, από το χωριό έρχομαι! Καπιμπάρα, έχετε γενοθύελα κάθε μέρα εδώ? Ο άνεμος του Νότιου Πόλου και ο άνεμος του Βόρειου Πόλου έχουν διαγωνισμό δύναμης στα βουνά επάνω. Είναι πολύ μεγάλος μπελάς αυτό. Αν συνεχιστεί αυτό, το χωριό θα είναι καλυμμένο με χιόνι και πάγο και η άνοιξη δεν θα έρθει ποτέ. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν έρθει ο ήλιος, θα έρθει και η άνοιξη. Πού έχει πάει ο ήλιος? Πού και πού ο ήλιος εμφανίζεται από τα κενά ανάμεσα στα σύννεφα. Ο ήλιος ζει πολύ ψηλά στον ουρανό. Δεν προσέχει τι γίνεται στο έδαφος. Αν του το ζητήσουμε με τρόπο, μπορεί τότε να μεσολαβήσει και να μιλήσει στους ανέμους. Α, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι... Φούφου, σκύψε να ανέβω πάνω σου. Τι κάνεις εκεί? Αυτός είναι ο προστάτης Θεός μας. Αυτό περνάει στο χωριό από γενιά σε γενιά. Είναι ο θησαυρός μας. Θέλω να ρίξω μια ματιά.
Έλα. Όπα. Είναι λέπη του εσώπου, όπως πίστευα. Ταξιδεύουμε παντού σε όλο τον κόσμο, ψάχνοντας για αυτό το λέπη. Με αυτό μπορείς να πετάξεις ψηλά στον ουρανό. Είναι αλήθεια, μου φαίνεται απίστευτο. Πάει πολύ ψηλά. Δεν έχουμε πετάξει ποτέ με τον λέπη. Φύγαμε. Τα λέμε μετά. Γεια σας. Ο ήλιος ανατέλει. Ο ήλιος! Θέλουμε να σου ζητήσουμε μια χάρη. Οι άνεμοι παλεύουν μεταξύ τους και οι χωρικοί έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ήλιε, βοήθησε μας. Τσακώνονται πάλι ο βοριάς με τον νοτιά. Δεν το ξέρα. Κοίτα πάλι τι κάνουν. Παρατρίγα, τη γλιτώσαμε! Αλήθεια, δεν ξέρεις να χάνεις! Έτσι λες εσύ, θείε! Αδερφέ, βοριά, ας τους νικήσουμε με ένα φύσιμα! Κάντα, αν μπορείς! Τυφλωτικό! Ο ήλιος, καιρό έχουμε να τα πούμε! Οι χωρικοί έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον τζακωμό σας! Γύρνα στον ουρανό σου! Αυτό δεν αφορά εσένα! Θα φανεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποιος είναι ο πιο δυνατός στον κόσμο! Σταματήστε! Ξεροκέφαλοι! Έχω μια ιδέα! Γιατί δεν αγωνίζεστε μαζί μου! Αν κερδίσετε, δεν θα σας ενοχλήσω ξανά! Πολύ ενδιαφέρον. Ποιος είναι ο αγώνας? Βλέπετε εκείνα τα παιδιά που πηγαίνουν σπίτι? Μπορείτε να τα κάνετε να βγάλουν τα παλτά τους! Αυτό είναι παιχνιδάκι για μένα! Όποιος τα κάνει να βγάλουν τα παλτά τους, είναι νικητής! Αυτό είναι πολύ εύκολο για μένα! Ένα αεράκι να σηκώσω και τελειώσαμε! Άφησέ το σε μένα! Εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα! Τι παράξενο! Όλα, σταμάτα! Σταμάτα, είπα! Αδελφέ, τα κατάφερες! Ξυλιάσανε όλοι! Έχουν ξυλιάσει! Δεν πρόκειται να τα βγάλουν τα παλτά τους! Oh!
Η σειρά μου τώρα. Πολύ ζέστη. Πράγματι. Έχω ιδρώσει πολύ. Δεν το χρειάζομαι άλλο το παλτό μου. Ω, έβγαλε το παλτό του. Να πάρει. Μην ανησυχείτε. Μόνο ένας το έβγαλε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πολύ ζέστη. Ζέστη. Αχού και εγώ με. Τα έβγαλε. Τα έβγαλε όλα. Αδύνατον. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μάλλον ο αγώνας εδώ, φίλε μου, τελείως. Πίστευα ότι μπορούσα να παρασύρω τα παλτά τους με πολύ μεγάλη δύναμη. Η δύναμη δεν είναι τα πάντα. Πρέπει να χρησιμοποιείς και το μυαλό. Μάθατε ότι και το ζεστό και ο λαμπερός ήλιος έχουν δύναμη. Βουριά, νοτιά, πόλ και πόλα, σταματήστε τους τσακωμούς. Σύμφωνοι. Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ωραία! Αχ, είναι πανέμορφα! Αχ, τι ωραία! Ζήτω, ήρθε η άνοιξη! Αχ, τι ωραία! Ο ήλιος εκπλήρωσε την επιθυμία μας! Χάρη σε εσάς! Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπει του Εσώπου. Αντιάτερ, αν γίνεται θέλουμε να επιστρέψουμε αυτό το λέπι στον Εσώπο. Θα σας το δώσω σαν δώρο επειδή μας βοηθήσατε να επιστρέψει η άνοιξη. Σε ευχαριστούμε. Πίκο, Τότσο και Φουφού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ωφελεί να ελέγχεις τους ανθρώπους με τη δύναμη όπως ο Βοριάς. Είναι καλύτερο να τους τυλίγεις με μια ζεστή καρδιά όπως ο ήλιος. Η αληθινή δύναμη κρύβεται σε αυτή τη ζεστή καρδιά. Συνεχίστε να ταξιδεύετε με κέφι όπως πάντα. Εδώ είμαστε στους πρόποδες μιας οροσειράς σε ένα κοριό σκαπανέων. Από τη στιγμή που ακούστηκε η φήμη ότι βρέθηκε χρυσόσκονη στο ποτάμι αυτό, οι χωρικοί σπρώχνουν ο ένας τον άλλον ψάχνοντας για μια θέση στο ποτάμι για να κοσκινήσουν την άμμο σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βρουν χρυσόσκονη. Τη βρήκα! Τη βρήκα! Χρυσή άμμος! Έπιασα την καλή! Κοιτάξτε αυτό εδώ! Άσε κάτω το δόντι μου! Αυτό είναι το δόντι που μου έπεσε χθες! Ας το κάτω! Άσε τις ανοίξεις! Ας το σου είπα! Όχι! Ας κάτω το δόντι μου, βρε! Γιατί κάνουν τόση φασαρία! Τι τρομακτικό μέρος που είναι! Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει τίποτα σε αυτό το ποτάμι! Μάλλον θέλετε να πιάσετε κάποιο μεγάλο ψάρι! Μεγάλο ψάρι! Πολύ σωστά! Ένα ψάρι που λάμπει! Είναι τόσο νόστιμο αυτό το ψάρι! Αχ, είναι κάτι παραπάνω από νόστιμο! Σε κάνει άρχοντα! Αν πιάσετε τέτοια ψάρια θα μας δώσετε και εμάς! Θα σας βοηθήσουμε να πιάσετε ψάρια! Και εγώ το ίδιο! Και εγώ, ερχόμαστε! Φύγετε από εδώ, μη μας ενοχλείτε άλλος! Στρίβετε από εδώ πέρα! Α, ναι! Τι κρίμα! Πάμε, παιδιά! Κι είπαν ότι είναι νόστιμο! Υπάρχει ένα σπίτι εκεί πέρα! Είναι κάποιος εκεί! Πάμε να ζητήσουμε λίγο φαγητό! Έλα! Είστε εσείς! Μα τι κάνετε! Δεν χρειάζεται να μας τρομάζετε με αυτό το όπλο! Εμείς είμαστε απλοί ταξιδιώτες! Τι
άλλο, τι φοβόσαστε λοιπόν? Κι εγώ έχω πεθάνει από την πείνα, ναι. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κλέφτες. Όχι. Ελάτε μέσα, έχω μόνο ψωμί και σούπα να σας δώσω. Φοβήθηκα πολύ. Πείτε μου λοιπόν, μήπως είδατε τους ανόητους τους γιους μου, ε? Είδαμε οι τρεις κάστορες πριν λίγο στο ποτάμι. Είπανε πως ψάχνανε να βρουν χρυσό σκονί. Ήτανε πολύ τσιγκουνίδες, δεν ήθελαν να μας δώσουν ένα ψάρι. Η χαζηγή μου ήτανε. Εγκατέλειψαν το αγρόκτημά μας και πήγαν να βρουν χρυσό σκονί. Όλο το χωριό έχει τρελαθεί με αυτή την ιστορία. Τώρα θυμάμαι πως έκαναν όλοι σαν τρελοί για τη χρυσόσκονη. Επειδή οι χωρικοί δεν έχουν τίποτα να φάνε, έρχονται και μου κλέβουν το σιτάρι μου. Γι' αυτό έχετε πάνω σας αυτό το όπλο, ε? Ακριβώς. Χωρίς δουλειά δεν έχει φαγητό. Ελάτε τώρα, φάτε πριν κρυώσει η σούπα σας. Φάτε. Ναι, ναι. Α, αλήθεια, έχει βρεθεί αυτή η χρυσόσκονη? Αποκλείεται. Είναι απλώς μια φήμη που διέδωσε κάποιος τρελάς. Αν αλετρήσουν το χωράφι που καλλιέργησαν, θα μπορέσουν να ζήσουν μια άνετη ζωή. Αλλά αυτοί ανόητοι κυνηγάνε ένα όνειρο. Μπαμπά, κουραστήκαμε πια. Δεν έχω φαγητό για εκείνους που δεν δουλεύουν. Να φύγετε! Τι κάνετε εσείς μέσα στο σπίτι μας? Πώς δουλεύετε να τρώτε το φαγητό μας? Δεν είστε ευγενικοί! Ακούσατε τι σας είπα! Μα τι είναι αυτά που λες? Δίνεις φαγητό σε άλλους, αλλά όχι στους γιους σου. Αυτό είναι ανήκουστο! Να πάτε να φάτε την αγαπημένη σας χρυσόσκονη! Δεν έχουμε βρει ακόμα την χρυσόσκονη! Κατάλαβα, δεν έχετε βρει ακόμα. Εγώ όμως τη βρήκα! Αλήθεια! Αλήθεια! Πού είναι? Πού είναι? Δείξτε μας! Ναι, δείξτε μας! Σταματήστε! Την έκρυψα για ασφάλεια! Να μην μας λες ψέματα, δεν μπορείς να τη βρεις τόσο εύκολα! Αν και ήταν στο σπίτι εδώ και πολλά χρόνια, δεν το είχατε καταλάβει! Ορίστε, πηγαίνετε να δείτε! Μόνοι σας! Εγώ σας λέω μόνο την αλήθεια! Πηγαίνετε! Σιτάρι! Και εγώ! Σιτάρι! Θυμάμαι πως αυτός ο αχυρώνας κάποτε ήταν γεμάτος με βαρέλια που είχαν στάρι ή καλαμπόκι. Ο μπαμπάς μας έκρυψε χρυσόσκονη σε ένα από αυτά, ναι! Έτσι έκανε! Ακούστε με! Μας έχουν μείνει μόνο δύο βαρέλια με σιτάρι. Δεν θα μας τάσουν για το χειμώνα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πες μας, πατέρα, πού το έχεις κρύψει, πες μας. Έλα, πατέρα, πες μας, σε παρακαλούμε. Πες μας, πού το κρύψες. Άστα τώρα αυτά, πατέρα, και πήγαινε παρακάτω. Το έθαψα πίσω στο χωράφι και νομίζω ότι το έχω κρύψει πολύ καλά. Αν ψάξετε να το βρείτε όμως, θα μετανιώθετε όλοι σας. Πατέρα, πρέπει να μας έχεις εμπιστοσύνη, πατέρα. Έλα. Ναι. Αδελφέ, έπρεπε να μας το είχες πει. Έτσι και μαθιάζει ο μπαμπάς, θα θυμώσει. Πάψτε πια! Κι εσείς για να σκάψετε ήρθατε. Ο πρώτος είναι ο πιο φίνος. Εδώ είναι. Μα. Δώσ' του. Κύριε Κάστορα, άκου! Τι συμβαίνει? Σκάβουν εκεί πέρα. Θα κάνουνε το χωράφι χάλια. Ωραία! Όμως δεν θα το βρουν. Είμαι πτώμα. Είναι πολύ μεγάλο. Ας εργαστούμε χρησιμοποιώντας το μυαλό μας. Εντάξει, πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευάσουμε τον ανεμόμυλο. Ναι. Έχουμε να το φροντίσουμε εδώ και πολλά χρόνια όμως, Γι' αυτό και το χωράφι βυθίστηκε με μιας. Είναι πρόβλημα αυτό,
Δεν έχουμε άλλη επιλογή όμως. Εσείς σταματήστε αυτό το νερό, παιδιά. Εντάξει, ναι, ναι. Παιδιά, αρχίστε εσείς κάτω και εγώ θα είμαι εδώ πάνω. Ναι, ναι, φύγαμε. Ναι, εδώ. Έλα, δώσ' το κι άλλο. Αδερφέ, σταματήσαμε τη ροή του νερού εμείς, ναι. Πώς θα πας εσύ εκεί απάνω? Κοντεύω κι εγώ, τελειώνω. Οπα. Έλα, ανεμέ, έλα, έλα, φύσα. Εντάξτε, γυρίζει, γυρίζει. Ωραία, ωραία, τι καλά. Θεία, για κοίτα, το νερό εξαφανίστηκε από εκεί. Τώρα σκάβουνε το χώμα. Μπορεί να κλέψουν τη χρυσόσκονη. Ας φάμε το βραδινό μας εμείς. Δεν είναι ώρα για φαγητό τώρα. Δουλέψανε πολύ καλά πάνω στο χωράφι. Μπράβο τους, μπράβο. Ελάτε, ξυπνήστε όλοι. Κάνατε θαυμάσια δουλειά. Εδώ, πάτε να φάτε. Να, να φάμε. Πεινάμε, πεινάμε, πατέρα. Στα αλήθεια έθαψες ένα βαρέλι με χρυσόσκονη. Εγώ αμφιβάλλω, γιατί παρόλες τις προσπάθειές μας, το μόνο που βρήκαμε είναι αυτό εδώ πέρα. Μα μήπως αυτό είναι? Αυτό είναι θησαυρός. Μπορώ να έξω μια ματιά? Ναι, είχα δίκιο. Ένα λέπι. Πάμε να το κλείνουμε. Μα τι συνοφιά ήταν αυτό? Μπαμπά, τελικά δεν είχες νάψει κανένα θησαυρό εδώ πέρα? Δεν λέω ποτέ ψέματα. Κοιτάξτε αυτό το θησαυρό που απλώνεται μπροστά στα μάτια σας και που είναι πιο πολύτιμος και από χρυσόσκονη. Κοιτάξτε, ανοητοί. Εσείς είστε εκείνοι που όργωσαν αυτό το τεράστιο χωράφι. Μπορούμε να βάλουμε τα πάντα μέσα, λαχανικά, φρούτα, σιτάρι, ό,τι θέλετε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ψωμί, την αγαπημένη μας μοίρα. Να πάρει, ο μπαμπάς μας εξαπάτησε. Πάψτε πια! Αυτό είναι καλύτερο και από τη χρυσόσκονη που στην ουσία δεν ξέρετε που να τη βρείτε. Η διαδικασία είναι αργή. Θα χρειαστεί να περάσει μισός χρόνος μέχρι να πιούμε εμείς μπύρα. Θέλω να καλλιεργήσω στα φύλλα για να φτιάχνω κρασί. Διεκείτα, όπως το φαντάστηκα. Είναι το λέπι του Εσόπου. Γι' αυτό κάνουμε το ταξίδι, για να βρούμε λέπια. Είναι ο δικός μας πολύτιμος θησαυρός. Αυτό ναι. Το πράγμα είναι θησαυρός, ε! Καταπληκτικό, τι θησαυρό! Υπέροχο, θαυμάσιο! Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε άλλο ένα λέπι μου. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μου. Όπως λέει και ο πατέρας Κάστορας, η γη είναι ο θησαυρός όλων. Στη γη φυτρώνουν δέντρα και χορτάρια. Αν καλλιεργήσεις λαχανικά και φρούτα στη γη, θα γίνουν τροφή. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τη γη που κάνει ό,τι είναι δυνατόν, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έσοπε! Ευχαριστούμε, Έσοπε! Ευχαριστούμε!